Psst. Ah. Shh. Dobre prenajme εδώ. Πολύ κρύο. Σβέλτα, δώσ' μου τις λεπίδες. Γιατί? Είπα πως θα βοηθήσω και θα το κάνω. Έλα! Τα εργαλεία μου είναι στο Midgard. Επιστρέφω. Δεν φαντάζομαι να τις έκλεψε, έτσι. Ορίστε. Είναι έτοιμες για τους ανέμους της Hel. Σκόπευσε το μαγικό λαμπερό κομμάτι με τις λεπίδες σου και πέτατες. Σημάδεψε την ανεμοπαγίδα με τις λεπίδες. Το βλέπεις αυτό? Τώρα μπορείς να απορροφάς και να εξαπολύεις τους ανέμους της Hel όποτε θέλεις. Οπότε ευχαριστώ και γεια σας. Εδώ πέρα κάνει τέτοιο ψοφόκριο που μαρμαρώνεις. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν έχει πάθει ποτέ ζημιά στον εγκέφαλο. Λείπουμε πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη, αδερφέ. Έχω κολλήσει σε αυτό που άκουσα πριν. Ο Δίας ήταν ο πατέρας σου. Όχι τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βγούμε από τη Hel. Με αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Θα επεξεργαστώ λοιπόν στη σιωπή το λαβράκι που βγάλα.
Καταφέρατε! Καλύτερα να πας σπίτι στο αγόρι σου. Δεν πρέπει να καθυστερούμε. Με την καρδιά πας κατευθείαν στο Midgard. Από τον γοφό του φαντάσματος της Σπάρτης. Μην με ξαναπείς έτσι.
Μη με παρεξηγήσατε. Από ό,τι έχω καταλάβει, το Πάντεον πήγαινε γυρεύοντας. Αλλά δεν καταλαβαίνω κάτι. Ξέρω ότι μισείς τους θεούς, αλλά δεν μπορείς να μείνεις στιγμή μακριά τους, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να πεις τίποτα στο μικρό. Δεν πρέπει να μάθει ποτέ. Μαλακίες, αδερφέ. Με όλο το σεβασμό, μαλακίες. Πρέπει να μάθει. Χωρίς την αλήθεια θα είναι πάντα λειψός. Κοίτα, σε νιώθω. Μισείς τους θεούς. Όλους τους θεούς. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό περιλαμβάνει και σένα. Και περιλαμβάνει και το αγόρι σου. Δεν το βλέπεις. Το νιώθει. Δεν φταίει αυτός για αυτό που είναι. Δεν μπορεί να το αντέξει, γιατί δεν του το έχεις πει ακόμα. Όλα συνδέονται, φιλαράκι. Δεν θα του πεις τίποτα. Πολύ καλά. Ξέρεις την παράκαμψη ανάμεσα στα βασίλεια. Λοιπόν, την έκανα καλύτερη. Ή μπορεί και να τη χάλασα. Τη χρησιμοποιούμε αυτή. Το ξέρω. Έτσι πήρα λίγα φυσήματα από τους ανέμους της Χέλ και την έφτιαξα για να μην είναι μονόδρομος. Τώρα μπορείτε να ταξιδεύετε πέρα δόθε. Αν δεν τη χάλασα. Τότε να το πάμε στη Φρέια. Να μια ιδέα, αδερφέ. Μπορεί να έχει κανένα δυο λακκούμες ακόμα, αλλά θα τα καταφέρετε. Δεν πήγαινε. Αυτό δεν είναι σωστό. Ωστόσο αρκεί. Είπε ότι θα έχει λακκούβες. Πρέπει να βιαστούμε. Η καρδιά. Την έχεις. Ναι. Με τη ράχη του χεριού. Ακόμα άρρωστος. Θα ρίξω τον πυρετό. Αλλά για να γιατρευτεί... Πρέπει να μάθει την αλήθεια για τη φύση του. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Βοήθησέ με. Σου είπα ότι έχω κι εγώ έναν γιο. Έχω... να τον δω μία αιωνιότητα. Όταν γεννήθηκε η Ρούνη πρόβλεψε ανάσκοπο θάνατο. Το μωρό στην αγκαλιά μου ήταν... μικρό... και τόσο ευάλωτο. Ήξερα ότι θα έκανα τα πάντα για να το προστατεύσω. Οποιαδήποτε θυσία. Τελικά τα έκανα όλα για τον εαυτό μου. Άφησα τους φόβους, τις ανάγκες μου, να επισκιάσουν τις δικές του. Και δεν είδα τη δυσαρέσκειά του μέχρι που ήταν πολύ αργά. Μη κάνεις το ίδιο λάθος. Πίστεψε σε αυτόν. Η αλήθεια δεν είναι απλή. Τίποτα δεν είναι όταν πρόκειται για το παιδί σου.
μικρός είναι καταραμένος. Μη φύγεις χωρίς εμένα. Δεν θα το κάνω. Είμαι καλύτερα τώρα. Το βλέπω. Είναι καλά για να ταξιδέψει. Προς το παρόν. Δεν θα συμβεί ξανά. Το υπόσχομαι. Φρόντισε να μη συμβεί. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω αυτό. Ευχαριστώ. Ο πατέρας σου έκανε όλη τη δουλειά. Καλύτερα να μείνεις, να συνέλθεις. Έχεις κάνει αρκετά. Ξέρεις ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Είναι το Βάναχάιμ, έτσι. Το κατάλαβες. Ε? Λοιπόν, το παράθυρο μοιάζει σαν να είναι κρύσταλλος του Bifrost και ξέρω ότι δεν είναι αυτό που υπάρχει στην άλλη πλευρά του τοίχου και επιπλέον σε στεναχωρεί. Είσαι πολύ σοφός για την ηλικία σου. Ναι, αυτό είναι το παράθυρο ενός σπιτιού που άφησα πριν από πολύ καιρό, αλλά είναι μόνο μία όψη. Αυτό που σου συνέβη στο Alfheim, δεν μπορείς να φύγεις από το Midgard, έτσι δεν είναι? Ήταν το δώρο του πρώην σύζυγου μου όταν χωρίσαμε. Γιατί ο Όντιν να σε παγιδεύσει στο Midgard? Η μικροπρεπή σκληρότητα είναι αρκετή δικαιολογία γι' αυτόν. Αλλά όπως με όλες τις επιπόλαιες αποφάσεις του, υποκινείται από το φόβο. Η Βάνιρ ήταν η μεγαλύτερη απειλή για τους Αίσυρ, έως ότου ο γάμος μας να φέρει την ειρήνη. Τώρα, πολλοί από τους Βάνιρ νομίζουν ότι τους πρόδωσα. Το αποτέλεσμα της θυσίας μου ήταν να με μισήσουν οι δικοί μου. Παγιδεύοντας με εδώ, εξασφαλίζει ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να επανορθώσω. Δεν μπορώ να πω. Τελικά κάτι είναι. Δεν σταματάμε. Στάσου. Τι κάνει αυτή η μεγάλη αλήθεια? Πατέρα, από πάνω σου. Πρέπει να σταματήσει αυτή την αλυσίδα. Πώς? Εγώ δεν ξέρω. Σου ξέρω τι να κάνω. Το μαχαίρι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν δουλεύει. Αυτό θα έπρεπε να δουλέψει. Ξέρω, αλλά σ' έσωσε. Αυτό ήταν ύπουλο, μικρέ. Ο Ρούνος ελευθερώθηκε. Νομίζω τα καταφέραμε. Ναι, ας δούμε τι έχει ο Τίρ για μας. Φρέια, ξέβαψε! Τι... Να το! Το βρήκαμε! Μικρέ! Εδώ! Όταν γεννήθηκες, έφτιαξα δύο μαχαίρια. Ανακατεύοντας μέταλλα από την πατρίδα και από αυτή τη γη. Ένα για μένα. Και για όταν θα ήσουν έτοιμος. Ένα για σένα. Σήμερα ήρθε αυτή η μέρα.
Τώρα έγινε άντρας. Σαν εσένα. Όχι. Δεν είμαστε απλοί άντρες. Μα κάτι περισσότερο. Η ευθύνη μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Και πρέπει να γίνεις καλύτερος από μένα. Καταλάβες. Πες το. Θα γίνω καλύτερος. Η δύναμη του όπλου, κάθε όπλο, πηγάζει από εδώ. Αλλά μόνο όταν δαμάζεται από αυτό. Από την πειθαρχία, τον αυτοέλεγχο εκείνου που του χειρίζεται. Εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη ενός πολεμιστή. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Ωραία λοιπόν. Έλα. Τρέβα. Κενό. Περίμενε. Ο Ρούνος, τον είδες? Ναι. Είσαι βέβαιος? Πόκο, πίστεψέ με. Ωραία. Σημάδεψε το πρόσωπο. Δώσε και πίσω σου. Δεν είμαι έτοιμος. Μεγάλος. Μα όχι αντάξιος των θεών. Έχω νικήσει μεγαλύτερους. Φτασμένο τρόλ. Είμαι γυρισμένος. Ανεβαίνοντας, πού είναι το αποδοχείο? Γερθ! Τόσο κοντά στο τέλος! Κάτσε! Παλιό κρασί. Είναι από τη Λίμνο. Κοντά στο μέρος όπου γεννήθηκα. Λίμνος. Σε ένα καλό τέλος. Αλήθεια? Μυρίζει κλούβιο αυγό. Πίνετε αυτό? Πιθανόν.
Πατέρα, γιατί έφυγες και ήρθες εδώ? Έχει να κάνει με τους άλλους θεούς εκεί? Απλώς μισείς τους θεούς τόσο πολύ, μα ο Τύρ έδειξε πως μπορεί να είναι καλή. Εσύ είσαι καλός. Σκότωσες μόνος σου, το άξιζαν, έτσι? Α, όμως ποιος είναι ικανός να το κρίνει? Σιωπή, κεφάλι, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Α, ακούγεσαι σαν τον πατέρα σου όλο και περισσότερο. Έτοιμος? Έτοιμος. Έλα. Νομίζω θα μ' αρέσει να είμαι θεός. Πάμε όπου θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και τώρα θα πάμε να δούμε τους γίγαντες. Ω, ναι! Γνωρίζοντας τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Jotunheim, μπορούμε να πάμε πίσω στην πύλη της κορυφής και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μαγικό καλέμι. Κανείς δεν θα μπει στο δρόμο μας αυτή τη φορά. Έλα! Όνομα. Ρώτα! Κι άλλη Βαλκυρία. Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά ποιος τα χάραξε στις εστίες του Τύρ? Θα πω στο Σύντριο ότι είμαι θεός. Θέλω να δω την έκφραση στη φάτσα του. Όχι. Μπορεί να κράτησα το μυστικό σου πολύ καιρό, αλλά τώρα εσύ θα κρατήσεις το μυστικό μας. Ακόμα δεν τα διαβάζω αυτά. Γιατί να κρύβουμε αυτό που είμαστε? Τα μυστικά είναι για τον Όντιν. Να μην είμαστε φανεροί, όπως ο Τύρ. Και ο Τύρ κρατούσε μυστικά. Για καλούς λόγους. Για να προστατεύσει τους άλλους. Είναι σοφότερο να προσέχεις τι λες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λες ψέματα στους φίλους σου ή στην οικογένειά σου. Είμαι σίγουρος ότι ο Σύντρι θα... καταλάβαινε και θα έκανε το ίδιο, μικρέ. Μην αγχώνεσαι. Μικρέ, ανυπομονείς να δεις την γη των γιγάντων? Ναι, μα είμαι και θλιμμένος που το ταξίδι τελειώνει. Α, κι αν φτάσουμε στο Jotunheim και δεν υπάρχουν γίγαντες? Δεν κάνει διαφορά για μας. Το σημαντικό είναι η επιθυμία της μητέρας σου. Α, μη φύγετε. Επιστρέφω σε 2 λεπτά. Πατέρα, να του το πω? Όχι. Τι να μου πεις? Έβαλες τον τροχό στο στόμα? Ο Θεέ μου, θα ξεράσω. Χωρίς πλάκα, θα κάνω με το... Δεν είναι τίποτα. Κάτι οικογενειακό. Θα σου πω εγώ 2 λογάκια για οικογενειακά ζητήματα. Να μαντέψω. Ο αδελφός σου δεν έχει το ταλέντο σου και η δουλειά του είναι να χάλει. Ακριβής περιγραφή. Πού το πας? Μόνο γι' αυτό μιλάς. Ξανά και ξανά. Κάνε κάτι ή βγάλε το σκασμό. Μάλιστα. Ναι. Βαρεθήκαμε τα μικροπροβλήματα μικρών ανθρώπων. Καλά. Αυτό πόνεσε. Ας δούμε τα συνεργά σας.
Νόμιζαν ότι αυτό θα μας σταματούσε. Καλά. Ωραία. Από ποιο δρόμο? Έσπασε πάλι. Ξέρεις, αρχίζω να αμφισβητώ τις ικανότητες του Σίντρι. Ίσως ο Μπροκ να είχε δίκιο. Τι μίλησε στον Άνω έτσι? Δεν βαρέθηκες να ακούς γι' αυτόν και τον αδελφό του? Ναι, όμως δεν μας εξυπηρετήσε τίποτα να το κάνουμε εχθρό μας. Πρέπει να μάθει την αλήθεια, ακόμα κι αν πονάει. Ήταν περιττό και αγενές. Η αλήθεια είναι πιο σημαντική από την ευγένεια. Η μητέρα σου θα διαφωνούσε. Δεν ήταν θεά. Φτάσαμε. Μπορώ να τα καταφέρω. Αλήθεια, μετά από τον τρόπο που μίλησες για εκείνη, αμφιβάλλω. Τι, ότι δεν ήταν θεά? Ήταν καλύτερη και από Θεό. Και δεν πρόκειται να την προσβάλλεις. Καλά. Βάλα τη μόνο σου. Ξέρεις από την αρχή ότι ήμασταν θεοί. Γιατί σκαρφίστηκες στην ιστορία με τον Όντιν που προσπαθούσε να μας ακολουθήσει στο Γιότουνχάιμ προτού φτάσουμε εκεί? Δεν είναι πιο απλό να μας στέλνουν νεκρούς επειδή είμαστε θεοί και μας θεωρούν απειλή? Υποθέτω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά η μέθοδοι του Όντιν είναι ύπουλες και η σκοπή του. Φτάνει με τον Όντιν και τη χαζό οικογένειά του.
Μητέρα, λέγατε πάντα ότι όλοι οι θεοί είναι κακοί. Αλλά δεν είμαστε. Ο Τυρ δεν ήταν. Ούτε η Φρέια. Οι θεοί των Αίσυρ, αυτοί είναι κακοί. Και ξέρεις κάτι? Ο Όντιν έχει δίκιο. Είμαστε απειλοί. Γιατί ξέρουμε τι είναι και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε. Εντάξει, όχι όλους. Όχι ακόμα. Ο Μάγνη έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε και τώρα είναι νεκρός. Δεν είναι καλύτεροι μας. Θα μετανιώσουν που άρχισαν αυτή τη διαμάχη. Ο Θόρ με κατηγόρησε. Εμένα, για ό,τι κάνατε στο Μάγνη. Ο πατέρας μου με είπε δειλό. Μάλλον δεν είπε μόνο αυτό. Φύγε ή θα ακούσεις κι άλλα. Θα σε σκοτώσω. Όχι. Ιτήθηκε. Δεν αξίζει. Θα πληρώσει για ό,τι είπε για τη μητέρα. Είπα. Όχι. Είμαστε θεοί. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπα στη μάνα σου λίγο πριν την κανονίσω. Τι κάνεις? Πολύ καλύτερο μαχαίρι από της μητέρας. Με παράκουσες και τον σκότωσες. Έχασες τον έλεγχο. Μα δεν με διδάσκεις να σκοτώνω? Σε διδάσκω να επιβιώνεις. Είμαστε θεοί, μικρέ. Και αυτό μας κάνει στόχους. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα είσαι στο στόχαστρο. Σε διδάσκω να σκοτώνεις, ναι, αλλά μόνο για άμυνα. Ποτέ για ευχαρίστηση. Κανείς δεν έδινε δεκάρα για αυτόν. Ποιο το νόημα? Το να σκοτώνεις ένα θεό έχει συνέπειες. Γιατί? Πώς το ξέρεις? Πώς το ξέρεις? Μην υψώνεις φωνή, μικρέ. Ό,τι πεις.
Ό,τι πεις. Εάν ο Μούντι μας βρήκε, τότε ο Μπάλτουρ δεν μπορεί να είναι μακριά. Ωραία. Έχω δύο λόγια να πω και σε αυτόν. Όχι, δεν έχεις. Θα τον αφήσεις σε μένα. Άρα μπορείς να τον σκοτώσεις, επειδή αυτό κάνουμε στους εχθρούς μας. Σωστά. Το ίδιο δεν θα έκανε και σε εμάς. Θα κάνω μόνο ότι είναι αναγκαίο. Και θα βοηθήσω. Όχι. Η αίθουσα. Χρειαζόμαστε νέο δρόμο. Φτάνει! Στην εκπαίδευσή σου. Α, σε μένα μιλάς. Δεν σου άρεσε ο τόνος μου. Ό,τι πεις. Έχεις αυτά που σου λέω. Έχω κάνει όσα μου ζήτησες και το μόνο που ήθελα ήταν η αλήθεια. Πού βρήκες τις λεπίδες φωτιάς?
Γιατί τις έκρυψες? Είπες ότι όταν σκοτώνεις ένα θεό υπάρχουν συνέπειες. Με τις λεπίδες του σκοτώνεις. Ποιον άλλο σκότωσες πριν από το Μάγνη? Πόσους? Με ακούς? Σε ακούω. Και αυτά δεν είναι θέματα προς συζήτηση. Μη με πιάσεις, μικρέ. Καλά. Μιμίρ, μάντεψε. Γνωρίζω όσα χρειάζεται να ξέρω πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο να μάθω. Συγχαρητήρια. Και στους τύπους εδώ πάνω έχουν σημάδια από πρόσφατη δραστηριότητα δράκων. Σκοτώσαμε ήδη αυτό το δράκο. Πώς πήγε αυτό? Τι λέει? Λέει, μην το ξυπνήσεις. Σκασίλα μου, έχουμε σκοτώσει οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό το βουνό. Ποιος άλλος θέλει να πάρει μια γεύση? Yeah!
Μικρέ. Αφού είμαστε θεοί! Περίμενε! Peace.